Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Αλεξάνδρα μας, την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου που είπαμε ότι θα είναι στην παρέα μας, μια πολύ αγαπημένη φίλη. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, παιδιά. Καλημέρα. Και έχεις τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για την απώλεια του πατέρα σου, γιατί ήταν πάρα πολύ πρόσφατη και αναγκάστηκες να το ζήσεις και μέσα σε όλο αυτό. Ναι. Θέλω να μας πεις πώς είσαι. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ μια ανάρτηση που είχες κάνει ένα χρόνο πριν για τον πατέρα σου. Ειλικρινά την είχα διαβάσει και είχα δακρύσει. Ναι. Για μια πολύ τρυφερή σχέση που δυσκολεύτηκες. Πού είχαμε. Πες μας έτσι δύο λόγια, άμα θες, να μοιραστείς μαζί μας. Κοίταξε να δεις, ο μπαμπάς μου ήταν ο άνθρωπος που με μίμησε σε πολλά καλλιτεχνικά πράγματα. Του άρεσε πολύ η όπερα, με πήγαινε στην λυρική σκηνή συνέχεια. Του άρεσε το μπαλέτο, άρχισα να κάνω μπαλέτο. Με τη μαμά και τον μπαμπά πηγαίναμε πάρα πολύ στο θέατρο. Όταν είχα χωρίσει, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι 14 Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου στο θέατρο είχε έρθει μια τεράστια ανθοδέσμη και ήταν από τον μπαμπά μου. Γενικά είχαμε μια εξαιρετική σχέση και οι γονείς μου είχαν μια εξαιρετική σχέση. Δηλαδή τους θυμάμαι μέχρι πρόσφατα να χορεύουν ταγκό στον κήπο του εξοχικού. Όλα αυτά είναι πολύ συγκινητικά. Πόσο υπέροχο αυτό που περιγράφεις. Η κλασική σχέση μεταξύ πατέρας και κόρης, φαντάζομαι. Η αυτή η αγαπησιάρικη σχέση που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα φύγει ποτέ από αυτό το συνέστημα. Όχι, γιατί ο μπαμπάς μας είναι ο άντρας της ζωής μας. Αυτό είναι αλήθεια και δεν αλλάζει ποτέ. Δεν αλλάζει, όχι. Τώρα δεν ξέρω, είναι και λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω τα διαδικαστικά και όλα αυτά πώς έγιναν μέσα στην καραντίνα. Πρόλαβες να τον δεις, πρόλαβες να τον αποχαιρετήσεις ενδεχομένως. Δεν πρόλαβα τίποτα από όλα αυτά. Απλά με πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και με ειδοποίησε ότι είχε φύγει. Ήμασταν γενικά προετοιμασμένοι. Μας είχε προετοιμάσει η μητέρα μου για το γεγονός. Μου είχε πει ότι τις τελευταίες μέρες δεν ήταν πολύ καλά, οπότε ήμασταν σχετικά προετοιμασμένοι. Όταν μου είπε ότι έφυγε, δεν πρόλαβα να πάω στο σπίτι να τον δω γιατί τον είχαν πάρει και για λόγους ασφαλείας δεν άνοιξαν ούτε το φέρετρο, οπότε δεν τα κατάφερα να τον αποχαιρετήσω, αλλά δεν έχει να κάνει γιατί τον έχω πάντα μέσα στην ψυχή μου και φυσικά τον έχω έτσι όπως θέλω να τον έχω, γλυκό, χαρούμενο, ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Φυσικά αυτά δεν έχουν σημασία. Οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς συνεχίζουν και ζουν μέσα μας και μέσα από εμάς. Ακριβώς, για πάντα. Και είχα διαβάσει κάποια στιγμή, παιδιά, κάτι που με είχε συγκινήσει πάρα πολύ, ότι ο καθένας μας έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 250 χρόνια, τρεις γενιές. Αυτοί που μας συζητάνε και αυτοί που μας θυμούνται και αυτοί που μας αγαπάνε μεγαλώνουν την διάρκεια της ζωής μας. Πώς είσαι εσύ τώρα, είσαι μόνη σου στο σπίτι, ζεις μόνη αυτές τις μέρες, την καραντίνα, πώς την περνάς? Ναι, είμαι μόνη με το γάτο μου. Με το γάτο, εντάξει. Το καινούριο μου γατί, γιατί η Λιλίκα που είχα έφυγε και αυτή. Αμάντια, Αλεξάνδρα. Ναι, ήταν το 2020, δεν ξέρω, ήταν άγριο. Τέλος πάντων, γίναν πράγματα τα οποία προφανώς ήταν να γίνουν, δεν λέω κάτι άλλο. Και είμαι μόνη με το γάτο μου. Πώς περνάς τη μέρα σου, ανέβασες και μία ανάρτηση για το Έρωτας Μετά, έτσι, για όταν ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία. Ανέβασα μία φωτογραφία. Το σύριαλ, είμαι φανατική, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ανέβασα μία φωτογραφία που είχε γυριστεί, που είχε τραβηχτεί αρχές Μαρτίου. Και έγραφα ότι πραγματικά μου λείπει η δουλειά μου, μου λείπει η δημιουργία, φαντάζομαι όπως και σε πολύ κόσμο, αλλά τώρα αυτό που προέχει είναι να βγούμε από όλο αυτό το πράγμα ζωντανή, να βγούμε καλά και φυσικά θα υπάρξουν και ευκαιρίες να δημιουργήσουμε, να κάνουμε καινούργια πράγματα. Το βασικό θέμα τώρα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η υγεία. Η υγεία, αυτό. Βέβαια. Πώς έτσι κρατάς ενεργή τη δημιουργικότητά σου, τι κάνεις, πώς περνάς τις μέρες σου? Κοίταξε, διαβάζω πολύ, βλέπω πάρα πολλές ταινίες, βλέπω πάρα πολύ Netflix, κάνω γιόγκα, πηγαίνω στο Λυκαβιτό για περπάτημα όποτε μπορώ, αυτά, μαγειρεύω, έχω αρχίσει και μαγειρεύω γιατί καλό είναι, μαθαίνω και πράγματα.
Πριν δεν προλάβαινες πολύ, φαντάζομαι. Όμπα, τίποτα καθόλου. Δεν προλάβαινα καθόλου. Τώρα έχω αρχίσει και ξέρεις. Σκέπτομαι, ρε παιδί μου, τι θα φτιάξω για να φάω. Και φτιάχνω και υγιεινά πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, φτιάχνω αρακά, φτιάχνω κινάρες που δεν έτρωγα συνήθως. Δεν προλάβαινα να φτιάξω. Λοιπόν, σήμερα είναι και μια πολύ ωραία μέρα όμως μέσα σε όλα αυτά που λέμε. Είναι τα γενέθλιά σου, σωστά. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα γενέθλιά σου θα τα περάσεις μόνοι σου με το γατάκι, όπως όλοι όσοι έχουν γενέθλια. Όπως όλοι μας ακριβώς, γιατί μένουμε σπίτι πάνω απ' όλα. Εμείς θα σου κάνουμε έτσι μια μικρή τουρτίτσα. Θα τη σβήσω εγώ για σένα, βέβαια. Να σβήσεις για μένα. Και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Πριν φυσήξεις να κάνω μια ευχή. Ναι, ευχή, ναι. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ευχή, να κάνω μια ευχή. Ναι. Η ευχή αυτή δεν έχει με το να είμαι εγώ καλά, έχει με το να βγούμε όλοι καλά μέσα από αυτό που περνάμε, να βγούμε γεροί, ζωντανοί, να βγούμε καλύτεροι άνθρωποι, να πάρουμε το μάθημα που το σύμπαν μας έχει δώσει, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση και να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα. Γιατί δεν έχει σημασία, ξέρετε, να είμαι εγώ καλά όταν ο δίπλα μου πάσχει, όταν ο δίπλα μου δεν έχει να φάει, όταν ο δίπλα μου δεν έχει να μείνει. Ονειρευόμαστε έναν άλλο πλανήτη, γιατί ο πλανήτης είναι το σπίτι μας. Ονειρευόμαστε λοιπόν ένα καλύτερο σπίτι και οφείλουμε ο καθένας μας με τη μικρή του προσπάθεια να τον κάνουμε καλύτερο. Ίσα. Ευχαριστώ. χρόνια πολλά, Αλεξάνδρα μου, μέσα από την καρδιά μας. Αυτό που είπες, αυτό θα κρατήσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τελικά είμαστε ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός είμαστε, παιδιά. Δεν είναι ο ένας και ο άλλος εγώ, εσύ. Είμαστε όλοι. Είμαστε μέρη ενός συνόλου, το οποίο σύνολο οφείλουμε να το αγαπάμε. Έτσι είναι. Σου στέλνω την αγάπη μου και μια τεράστια αγκαλιά. Να είστε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που καταφέρνετε και είστε στις δουλειές σας. Να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλοι μας στους ανθρώπους που αυτές τις μέρες είναι στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, νοσηλευτές, σε όσους ανθρώπους δουλεύουν, ντιλιβεράδες, σε όσους είναι στην πρώτη γραμμή αυτές τις μέρες, να δώσουμε μέσα από την καρδιά μας ένα τεράστιο ευχαριστώ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου. Πολλά φιλιά και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.